την στάση των εργοδοτών τόσο στην συγκεκριμένη περίπτωση όσο και σε άλλες ακόμη, ειδικά στον συγκεκριμένο κλάδο και μερικές φορές ακόμη και στην πόλη της Ξάνθης, στυλίτευσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης Άγγελος Μπεμπεκίδης, προτρέποντας μάλιστα τους εργαζόμενους να καταγγέλουν τέτοιες συμπεριφορές όποτε τις εντοπίζουν είτε στο τοπικό εργατικό κέντρο είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέτοιες συμπεριφορές είχαμε και στο παρελθόν και ειδικά σε σούπερ μάρκετ. Έχουμε γνωρίσει ιστορίες και ιστορίες. Εδώ δεν δινόταν το... Υπήρχαν καταγγελίες και από την Ομοσπονδία Δυτικών Υπαλλήλων που εκεί ανήκουν και τα σούπερ μάρκετ. Υπήρχαν καταγγελίες ότι έμπαινε το δώρο Πάσχα και την επόμενη στιγμή οι εργοδότες αυτοί ζητούσαν τα χρήματα από τους εργαζόμενους ή τους δίνανε ακόμα και τρόφιμα έναντι του δώρου τους. Βέβαια η συγκεκριμένη κυρία δεν ανέφερε πουθενά τι αμοιβή παίρνει η ίδια, εάν παίρνει 300 ευρώ ή 3.000 ευρώ το μήνα και αν τη φτάνουν ή δεν τη φτάνουν. Εννοείται ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να καταγγέλλονται από τους ίδιους εργαζόμενους στα συλλογικά τους όργανα, είτε είναι ομοσπονδίες, είτε είναι εργατικά κέντρα, είτε πρωτοβάθμια σωματεία, και πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Δεν είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή που ζούμε να καλείται εργαζόμενος να χαμογελάει ή να συμπεριφέρεται ανάλογα, κάτι το οποίο το γνωρίζει ο ίδιος και από μόνος του και δεν χρειάζεται υποδείξεις από κανέναν εργοδότη. Οι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους χώρους εργασίας, και στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα, ξέρουν να συμπεριφέρονται και δεν χρειάζονται ούτε υποδείξεις από τέτοιους συγκεκριμένους άνθρωπους. Εμείς βέβαια καταγγέλουμε, εννοείται ότι καταγγέλουμε το γεγονός και καλούμε και στο νομό μας, εάν έχουμε τέτοια κρούσματα, όλους τους εργαζόμενους να έρθουν και στο εργατικό κέντρο, αλλά και υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να στείλουν κανονικά τους κυρίους και τις κυρίες αυτές εκεί που πρέπει. Όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, η διοίκηση του συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ έσπευσε με ανακοίνωσή της να προσπαθήσει να σώσει τα προσχήματα, κάνοντας λόγο για το πόσο πολύτιμο κεφάλαιο είναι για την ίδια οι εργαζόμενοι στην αλυσίδα. Όμως όχι απλά έμειναν οι άσχημες εντυπώσεις, αλλά πολύ δύσκολα θα παραγραφεί και ο προβληματισμός που δημιουργείται για το πόσες παρόμοιες ενέργειες και αντεργατικές πρακτικές διευθυντικών στελεχών και εργοδοτών σε άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί εφαρμόζονται καθημερινά, κάνοντας αβίωτο τον εργασιακό βίο των εργαζόμενων σε αυτές.